Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, θα ξεκινήσουμε τη συζήτησή μας με τον απόψινό καλεσμένο, τον κύριο Αντώνη Ζαΐρη, οικονομολόγο και αντιπρόεδρο, αναπληρωτή αντιπρόεδρο του ΣΕΛΠΕ, του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Λιανικών Πωλήσεων Ελλάδος. Καλώς ήρθατε, κύριε Ζαΐρη. Καλώς σας βρήκα, κύριε Ζαΐρη. Έχετε άποψη και από τη μία και από την άλλη πλευρά, να το πούμε πολύ απλά, και ως προς το κομμάτι το οικονομικό, αλλά και πολύ περισσότερο της αγοράς. Και θα τα πούμε στη συνέχεια τι ακριβώς συμβαίνει στην αγορά αυτή την περίοδο. Καταρχάς, θα ξεκινήσουμε από τη συμφωνία που είχαμε με τους εταίρους, μια συμφωνία η οποία όμως μένει να εφαρμοστεί στην πράξη. Υπάρχουν πάρα πολλά θολά σημεία ακόμη. Μια πρώτη αξιολόγησή της και κυρίως ποια είναι τα επόμενα βήματα, τι πρέπει να γίνει για να... Όπως κάθε συμφωνία έχει και τα θετικά και τα αρνητικά της. Έτσι, αυτή τη στιγμή η μείωση του πρωτογενούς πλεονάσματος από το 3,5-4% στο 1,5% είναι γεγονός ότι θα βοηθήσει αυτό που λέει η κυβέρνηση στην αντιμετώπιση ανθρωπιστικής κρίσης, διότι όντως το πρωτογενές πλεόνασμα το μεγάλο ήταν, θα έλεγα, η άλλη όψη της λιτότητας. Δεν έβγαινε, εξαρτάται, νομίζω, βέβαια, και με το 4,5% δεν έβγαινε. Το 4,5% ήταν υπερβολικός στόχος, είναι αλήθεια. Αλλά όμως προκύπτει και ένα πρόβλημα με το χρηματοδοτικό κενό τώρα που πάμε στο 1,5%. Προκύπτει ένα χρηματοδοτικό κενό το οποίο θα είναι τα επόμενα χρόνια, τα επόμενα δύο χρόνια γύρω στα 27 δις, το οποίο θα πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε. Ωστόσο αυτό ας το εκτιμήσουμε, το οποίο θα το δούμε στην πορεία, αν είναι ένα θετικό μέτρο ή όχι. Από την άλλη, ο δανεισμός μέσω της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας σημαίνει χαμηλότερα επιτόκια, άρα διευκολύνεται η χρηματοδότηση της οικονομίας. Και από την άλλη θα δούμε πώς θα ενσωματωθεί αυτό το λεγόμενο πλέγμα των μεταρρυθμίσεων που θα συμπεριληφθεί σε αυτό πια το εθνικό πρόγραμμα. Μάλιστα. Ή όπως αλλιώς θέλει να χαρακτηρίζεται η κυβέρνηση. Είστε άνθρωπος και των αγορών και της αγοράς. Στο κομμάτι των αγορών, αφού θα έχουμε μπροστά μας ένα χρηματοδοτικό κενό, άρα μιλάμε πλέον για ένα νέο χρηματοδοτικό πρόγραμμα, άρα θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να βγει η Ελλάδα στις αγορές, αν όχι το 15 σίγουρα, το 16 και το 16. Θα είναι πάρα πολύ δύσκολο. Αυτή τη στιγμή μου κάνει εντύπωση, διότι δεν σχετίζουμε όλα τα μέτρα λιτότητας και όλη αυτή την πολιτική να τη συνδέσουμε με κάτι αναπτυξιακό, όπως για παράδειγμα έκανε η Πορτογαλία, που αυτή τη στιγμή βγαίνει στις αγορές με 2-2,5% στα δεκαετία. Μάλιστα, θα εξοφλήσει και πρόωρα το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Θα εξοφλήσει, μπράβο, και πρόωρα το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Στην Ελλάδα, τα δεκαετία ομόλογα, οι αποδόσεις είναι γύρω στο 9-10%. Άρα βλέπουμε ότι πρέπει να γίνει πάρα πολύ δουλειά. Πρέπει να πω και κάτι άλλο. Τον Ιούνιο, κύριε Γεωργιάδη, λήγουν γύρω στα 6,7 δις ομόλογα, τα οποία με την καθυστέρηση, με την τετραετή παράταση του προγράμματος, και το 1,9 δις από τα ομόλογα της ΕΚΟΥΤΟΥ, τα οποία δεν παίρνουμε αφού προτού ολοκληρωθεί η αξιολόγηση, αλλά και τα νομίζω 10,9 δις του Ταμείου Χρηματοπιστικής Σταθερότητας μπαίνουν σε αναμονή. Αυτά επιστρέφονται, λογιστικά επιστρέφονται τώρα πίσω, λογιστικά, και θα μας τα δώσουν. Ναι. Μετά την τετραετή, μετά την τετράμινη παράταση. Και θα κρίνουν αυτοί αν χρειαστεί να δώσουν. Και μετά την πέμπτη αξιολόγηση. Και έχουμε και τα 7,2 δις στις δόσεις. Άρα αυτό που. Ενώ θα βγαίναμε στις αγορές υπό κανονικές συνθήκες, αν ολοκληρωνόταν το πρόγραμμα, τώρα αυτό απομακρύνεται έτσι για το 2015. Ας ελπίσουμε όλη αυτή η επιτήρηση των 120 περίπου ημερών, η τετράμινη, ότι θα γίνουν κάποια πράγματα, θα ολοκληρωθούν ή θα ξεκινήσουν κάποιες μεταρρυθμίσεις για να πείσουμε τους Ευρωπαίους για να μπορέσουμε να μπούμε πια σε μια μεγάλη συμφωνία. Ποιες είναι αυτές οι μεταρρυθμίσεις που πρέπει να προωθηθούν κατά προτεραιότητα? Ποιες είναι αυτές οι οποίες ενεργοποιούν τους πολλαπλασιαστές και οδηγούν σε αυτό που λέμε εμείς οικονομολόγοι οικονομική μεγέθυνση? Κοιτάξτε, αυτό το οποίο μία από τις μεταρρυθμίσεις που έχει επενδύσει πάρα πολλά η κυβέρνηση, αλλά και όλες τα τελευταία 35 χρόνια κυβερνήσει, ήταν το ζήτημα της φοροδιαφυγής, που είναι αλήθεια ότι δεν έχουν γίνει σοβαρές ενέργειες μέχρι τώρα. Ελπίζω η κυβέρνηση να πιάσει κάποια από τα χρήματα τα οποία έχει εξαγγείλει. Θεωρώ ότι θα είναι μια βασική ανάσα. Εκτιμώ το ζήτημα της γραφειοκρατίας, το ζήτημα της πάταξης διαφθοράς. Έχει συμβολικά δώσει μια ιδιαίτερη σημασία. Αυτά είναι μέσω μακροπρόθεσμα μέτρα. Αλλά μέτρα. Υπάρχει το βραχυπρόθεσμο, δηλαδή το 2015 είναι ένα κομβική σημασία έτος και για τα δημοσιονομικά και για τον καθορισμό του χρηματοδοτικού κενού και για τη διατήρηση της ανάπτυξης με βάση το 2014. Για 2,9% ανάπτυξη δεν νομίζω ότι πρέπει να συζητούμε. Ιδιωτικοποίηση και αποκρατικοποίηση. Αλλά ξέρετε, είμαι εξαιρετικά επιφυλακτικός, γιατί και επί προηγούμενης κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας ΠΑΣΟΚ, ξέρετε, οι στόχοι των αποκρατικοποίησεων και των ιδιωτικοποίησεων είχαν ξεκινήσει από τα 50 δις, αν θυμάστε. Ναι, ήταν δηλαδή τότε είμαστε που λίγο μαξιμαλιστές. Φώναζε ως αντιπολίτευση η Νέα Δημοκρατία. Ναι,
Και την υιοθέτησε το Πασό και τελικά φάγανε τα μούτρα του όλοι. Έτσι δεν βγαίνουν. Τα 50 δις πήγαμε στα 30, τα 30, τα 20 και τελικά εισπράξαμε 2,9 δις. Και πάμε για 11 μέχρι το 2020. Αυτό είναι ένα. Μπράβο. Αυτό, δεν νομίζω ότι θα του πιάσουμε αυτούς τους στόχους. Ξέρετε, πρέπει αυτό που είπα πριν να γίνει, να συνδέσουμε τα όποια προγράμματα δημοσιονομικής σταθεροποίησης, πρέπει άμεσα να συνδεθεί με την προοπτική μεγέθυνση οικονομίας και αύξηση του πλούτου. Αυτό πώς μπορεί να γίνει? Μπορεί να γίνει με 4 τρόπους. Μέσω μακροπρόθεσμους στόχους. Οι στόχοι αυτοί ποιοι είναι? Η παραγωγή, η κατανάλωση, οι επενδύσεις και οι εξαγωγές. Δεν υπάρχουν άλλοι. Ας μου πει κάποιος άλλος ότι υπάρχει κάποιος άλλος συντελεστής που μπορεί να συμβάλλει στη μεγέθυνση του ΑΕΠ. Και επειδή η κατανάλωση ξέρουμε ότι θα είναι σταθεροποιημένη στα τρέχοντα επίπεδα για αρκετά χρόνια, αυτό που πρέπει να τρέξει είναι οι επενδύσεις και οι εξαγωγές. Προϋποθέτουν παραγωγή, να το πούμε. Το τρίτο τρίμηνο, ξέρετε, του 2014 είχαμε κάποιες θετικές ενδείξεις. Είχαμε μια άνοδο της τάξης του 11% στο κομμάτι των εξαγωγών, αλλά και στις επενδύσεις, οι οποίες τσίπησαν γύρω στο 12%. Αυτά με στοιχεία του τρίτου τριμήνου του 2014. Έτσι όμως δεν αρκούν αυτά. Τώρα από την άλλη, κατανάλωση, όπως ξέρετε, πρέπει να υπάρχει μια σχετική ρευστότητα που δεν υπάρχει στην οικονομία αυτή τη στιγμή. Διότι η ρευστότητα για να έρθει πρέπει να βγουν οι τράπεζες να δανείζονται τις αγορές. Το τραπεζικό σύστημα ξέρετε ότι είναι πάρα πολύ δύσκολα τώρα να δανειστεί από τις αγορές κεφαλαίου και χρήματος. Υπάρχει και μια άλλη εκδοχή που βλέπω. Άρα, λοιπόν, πάρα πολύ υπάρχει τελευταία... ένα θέμα σοβαρό. Υπάρχει τελευταία περίοδο ότι πάρα πολλοί έχουν αποφασίσει να καταναλώσουν, αλλά να μην πληρώσουν. Θέλετε να σας πω. Εκεί θα τα βρούμε μπροστά μας στα ταμεία, έτσι. Στα έσοδα του Δημόσιου Ταμείου. Θέλω να σας πω κάτι. Μέσα στο 2014, κύριε Γεωργιάδη, πρέπει να ομολογήσουμε ότι είχαμε ένα τετράμινο, πεντάμινο αρκετά καλό για τις λιανεμπορικές επιχειρήσεις. Δεν πρέπει να το αγνοήσουμε. Χρειάζεται ένα μικρό τσίγκλισμα η πραγματική οικονομία για να μπορέσει να πάρει μπρος. Δηλαδή, όλα αυτά τα περί success story και όλες αυτές οι προσδοκίες οι οποίες είχαν δημιουργηθεί έκαναν τον κόσμο να βγει στην αγορά και να καταναλώσει. Βεβαίως διαψεύστηκαν αυτές οι προσδοκίες. Ήταν και ο τουρισμός. Αλλά ο τουρισμός από μόνος του δεν αρκεί να βελτιώσει και να μεγενθύνει το ΑΕΠ. Ποια είναι τα αιτήματα αλλά και οι προσδοκίες των παραγωγικών φορέων και κυρίως πώς έχει ξεκινήσει το πρώτο δίμηνο του έτους σε επίπεδο αγοράς? Πάγια μόνιμα και διαρκήνε τα αιτήματα, ασφαλές και σταθερό. Μιλάω στη βάση ενός ρεαλιστικού που λες, μιας ρεαλιστικής προσέγγισης, έτσι. Σταθερό και ασφαλές φορολογικό περιβάλλον, ασφαλιστικό περιβάλλον, για να μπορούν να επενδύσουν και οι εγχώριοι επιχειρηματίες του λιανεμπορίου ή ακόμα και της βιομηχανίας, που το βλέπω λίγο δύσκολο, αλλά για να μπορεί η χώρα να αποτελέσει και πόλο έλξης ξένων επενδυτών. Αυτό είναι πάγια αιτήματα. Η αγορά δεν θέλει τίποτα άλλο παρά να την αφήσουν από μόνη της να λειτουργήσει. Να μην υπάρχουν όλες αυτές οι δισκαμψίες, όλα αυτά που λέμε τα rigidities, οι αγκυλώσεις και οι στρεβλώσεις που υπάρχουν από την ίδρυση μιας επιχείρησης μέχρι τη λειτουργία της. Ας αφήσουν την πραγματική οικονομία να λειτουργήσει. Τα έσοδα, κύριε Γεωργιάδη, δεν τα δημιουργεί το δημόσιο. Το δημόσιο δημιουργεί δαπάνες. Τα έσοδα τα δημιουργεί ο ιδιωτικός τομέας. Το πρώτο δίμηνο, ποιες είναι οι ενδείξεις που έχετε εσείς? Οι ενδείξεις είναι αρκετά ενθαρρυντικές σε πάρα πολλούς κλάδους και πιστεύω να συνεχιστούν, γιατί υπάρχει αυτή, ξέρετε, η έξαρση και η σφυριλάτηση του εθνικού συναισθήματος, το οποίο αντανακλά σε όλους τους Έλληνες πολίτες που είναι και καταναλωτές, και μεσοσταθμικά η αγορά κινείται από μείον 4 ως συν 4. Μείον 4 έως συν 4. Ναι, ανάλογα τον κλάδο τώρα. Υπάρχουν κλάδοι οι οποίοι έχουν κάποιο εκτόπισμα μεγαλύτερο. Μάλιστα. Και κάποιοι άλλοι που εμφανίζουν. Γίνεται ανακατανομή στο λιανεμπόριο. Τι σας φοβίζει τους επόμενους μήνες, με δεδομένο ότι έχουμε αυτό το μορατόριο των 4 μηνών μέχρι να έρθουμε σε πλήρη συμφωνία με τους εταίρους μας και από τον ερχόμενο μήνα ξεκινάνε. Μπαίνουμε στο μεγάλο κύμα των κρατήσεων της τουριστικής περίοδου. Έτσι. Δεν με φοβίζει τίποτα παρά μόνο η διάψευση των προσδοκιών από πλευράς της αγοράς. Εάν διαψευστούν δηλαδή όλες αυτές οι προσδοκίες, οι οποίες έχει εξαγγείλει η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και των ανεξάρτητων των Ελλήνων, θα αποτελέσει ένα πραγματικό πλήγμα. Και... Θέλω πάντως να καταλάβουμε πριν κλείσουμε το τι συμβαίνει στο ελληνικό χρηματιστήριο, διότι πραγματικά υπάρχει κόσμος ο οποίος